Ναι, βλέπουμε τώρα τον Πρωθυπουργό να εισέρχεται και να χαιρετά βέβαια τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δύο βήματα. Κύριε Πρόεδρε, όπως γνωρίζετε, χθες ήταν και σήμερα μια σημαντική ημέρα και χθες και σήμερα, διότι χθες ολοκληρώθηκε η συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Μηχανισμό Στήριξης, μπήκαν οι τελικές υπογραφές. Σήμερα εκτονιεύτηκε η πρώτη δόση για τους 22 εκατομμυρίων ευρώ και έτσι αποκαταστάθηκε πλήρως η οικονομική σταθερότητα. Τώρα νομίζω ότι είναι η ώρα να βρούμε τον τρόπο να αποκατασταθεί και η πολιτική σταθερότητα. Έτσι όπως πάντοτε, όπως ορίζει το Σύνταγμά μας, ο τρόπος αυτός δεν είναι άλλος από την προσφυγή στη λαϊκή εθνηγορία, καθότι ως γνωστό είναι η δημοκρατία δεν είναι ίδια διέξοδο. Θα ήθελα λοιπόν να σας υποβάλω την παρέτηση της κυβέρνησης και να σας καταθέσω την πεποίθησή μου ότι πρέπει να κινηθούν οι προβλεπόμενοι από το Σύνταγμα Διασταθείας άμεσα, προκειμένου να πάμε το συντομότερο δυνατό και με τον πολιτικό πολιτισμό που μας αρμόζει σε μια εκλογική διαδικασία στο ελληνικό λαό να κρίνει με ποιον τρόπο η χώρα θα μπορέσει να οδηγηθεί ασφαλέστερα και συντομότερα στην έξοδο από την κρίση. Θέλω επίσης να σας πω ότι διατίθεμε την εντολή που ορίζει το Σύνταγμα να πρόκειται αμέσως να σας την καταθέσω την ίδια στιγμή, δεδομένου ότι πρέπει η διαδικασία, όπως προείπα, να είναι η τυπική διαδικαστική αρχή που προβλέπει το Σύνταγμα, διαδικασία να είναι σύντομη, να ολοκληρωθεί άμεσα, τάχιστα. Φρονώ ότι δεν υπάρχουν προϋποθέσεις και εγώ και το κόμμα μου, ως το μεγαλύτερο εκλογικό συγκεκριμένο κόμμα, θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για συγκρότηση, για σχηματισμό κυβέρνησης που θα λάβει την εμπιστοσύνη της παρούσας βίας. Καθώς επίσης και φρονώ ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την και η δυνατότητα σχηματισμού κοινωνικής κυβέρνησης, κυβέρνηση όλων των κομμάτων, να δημιουργήσει τώρα στο εκλογέ. Με βάση το Σύνταγμα πρέπει να προχωρήσουμε στην άμεση συγκρότηση υπηρεσιακής κυβέρνησης με επικεφαλής έναν εκ των τριών δικαστών των κορυφαίων δικαστηρίων, προκειμένου να σχηματιστεί η κυβέρνηση που θα οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές το συντομότερο δυνατό. Κύριε Υπουργέ, να είστε βέβαιος ότι θα ασκήσω στο ακέραιο τα καθήκοντά μου, κυρώντας πιστά τις διατάξεις του Συντάγματος, οι οποίες προβλέπουν τι συμβαίνει στην περίπτωση που παρετείται η κυβέρνηση. Όπως και την περίπτωση. Και θα ασκήσω τα καθήκοντά μου κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην υπάρξει καμία απολύτως διακινδύνωση ως προς τις υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει με βάση τη συμφωνία η οποία υπεγράφηκε, η οποία άρχισε να εκτελείται εχθές. Γιατί η δέσμευσή μας αυτή θα τυχθεί στο ακέραιο, όπως επίσης ώστε να μην υπάρξει καμία διακινδύνευση ως προς την ασφαλή πλέον πορεία της χώρας στο σκληρό κλίμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και εντός Ευρωζώνης. Με αυτές τις λέξεις, ώστε η λαϊκή εθνικορία να εκφραστεί με τρόπο που αρμόζει στο Σύνταγμα, στον πολιτικό μας πολιτισμό, αλλά επιπλέον με τρόπο ο οποίος δεν θα διακινδυνεύσει κατά οποιονδήποτε τρόπο την πορεία της χώρας, γιατί αυτό υπήρξε ένα σημαντικό κείμενο αυτή την περίοδο, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να δοθεί αναθυμότητα. Να μείνετε ήσυχος. Ευχαριστούμε πολύ.